Μην ξεχνάτε ότι η Κοζάνη έχει υποστεί σε μεγαλύτερο χρόνο το lockdown. Ξεκίνησε, αν θυμάμαι καλά, τον περασμένο Οκτώβριο, τον Οκτώβριο του 20, όταν η υπόλοιπη χώρα μπήκε σε lockdown στις 4 ή 5 Νοεμβρίου. Και για εκείνο το διάστημα, καταρχάς, θα πρέπει να τονίσω, παρά τις υποσχέσεις, δεν πήραν καμία αποζημίωση. Κάποιος ο οποίος δεν επιχειρεί στον κλάδο, ενδεχόμενα να μην αντιλαμβάνεται τι σημαίνει μια επιχείρηση κλειστή. Και θέλω να είμαι δίκαιος. Παρά τα μέτρα στήριξης που έδωσε η κυβέρνηση, το κόστος μιας κλειστής επιχείρησης ξεκινάει από 1.000 και φτάνει μέχρι τα 3.000 ευρώ ανελαστικές δαπάνες, οι οποίες πρέπει να καλυφθούν ούτως ή άλλως. Άρα ο κάθε συνάδελφος στην Κοζάνη ένα μήνα παραπάνω έχει υπομειστεί και αυτό το βάρος πέρα από την απώλεια του κύκλου εργασιών. Και κάτι σημαντικό για την εστίαση. Ο τζίρος ο χαμένος δεν αναπληρώνεται. Δεν θα βγει κανείς μας την επόμενη μέρα και θα πάρει 2 καφέδες ή θα πει 2 ποτά ή θα φάει 2 πιάτα φαγητό, γιατί χθες δεν μπόρεσε να βγει. Μέρα που περνάει για την εστίαση είναι χαμένη μέρα.